Μπλίκι. Κάθαρμα. Τι έπαθες, Κουλίκη? Με πατάς! Συγγνώμη. Ψ, ωραίο περπάτημα. Μπράβο, μαγιά μεγάλε. Δεν είναι αυτό. Απλά με κόβει θήκη του όπλου. Με ξεκουμπώνεις λίγο. Λοιπόν, θα μιλήσεις αφισοκόλλη. Σε ρωτάω. Θα μιλήσεις! Θα μιλήσεις! Δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί? Φοβάσαι μη σε καθαρίσουν? Όχι, γιατί κοντεύεις να με πνίξεις. Α. Ωραία. Θα μιλήσουμε ήρεμα και απλά. Κόλλαγες αφίσες ή δεν κόλλαγες? Θέλω να μ' απαντήσεις με ένα ναι, με ένα ναι. Όχι, δεν κόλλαγα. Δεν κόλλαγες, ε! Δεν κόλλαγες. Δηλαδή αμφισβητείς όλους αυτούς που σε είδαν, ε! Και εντάξει, αυτούς τους αμφισβητείς. Αμφισβητείς και το σκίτσο που έκανα εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Ύστερα από μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων, ε! Αμφισβητείς και το ίδιο μου το σκίτσο. Πρέπει να ξέρεις, αφισοκόλλη, ότι από μικρός στο σκίτσο ήμουνα μανούλα. Σε ηλικία μάλιστα 7 ετών έκδοσα την πρώτη μου συλλογή με τίτλο «Του σκίτσου η μάνα κάθεται», η οποία έγινε ανάρπαστη. Γι' αυτό σου λέω. Μπορεί όλοι οι άλλοι να κάνουν λάθος, το δικό μου το σκίτσο όμως όχι. Θα σου το αποδείξω τώρα αμέσως. Είσαι ή δεν είσαι εσύ σε αυτό το σκίτσο? Ναι, εγώ είμαι, αλλά... Δεν έχει άλλα, Σκουλίκη. Δεν έχει άλλα. Ξέρεις πόσες συλλήψεις έχω κάνει με παρόμοια σκίτσα, ε! Ξέρεις. Γι' αυτό σου λέω. Θα το παραδεχτείς ότι κόλλαγες αφίσες. Άκουσες! Θα το παραδεχτείς. Και ξέρεις γιατί? Γιατί άμα δεν καταφέρω να σε κάνω να ομολογήσεις, θα με χέσει ο αρχηγός. Τι έγινε, αδερφέ Χάρη? Ομολογήσε εγώ? Όχι ακόμα. Καλά, καλά. Αν ζητήσει κανείς, δεν θα αργήσω. Πάω να εξοπλίσω ένα γραμμάτιο. Εντάξει, αρχηγέ. Με την ησυχία σου. Κατάλαβες? Κατάλαβες πόσο δύσκολη είναι η θέση σου? Ε, αφισοκόλλη! Αλλά εσύ δεν εννοείς να το καταλάβεις. Βρήκα τον τρόπο. Περίμενε. Μπρος, ανέβα. Ανέβα, είπα! Ανέβα, Σκουλίκη! Είδες, 85 κιλά. Ε, και? Ε, και, πόσα κιλά έσουνα πριν σε συλλάβουν? 65. 65. Και είσαι 85, ε? Ξέρεις τι είναι αυτά τα 20 παραπανήσια κιλά? Οι κατηγορίες που σε βαραίνουν. Σκουλίκη, κατηγορήσε για ρύπανση της ατμόσφαιρας, για πλήση εγκεφάλου, για ένα συγκεκριμένο υποψήφιο δήμαρχο, για επικόλυση αφίσας πάνω σε άλλη αφίσα κάποιου άλλου υποψήφιου δήμαρχου, η οποία ήταν επικολλημένη πάνω σε άλλη αφίσα κάποιου ΙΕΚ, η οποία και αυτή ήταν επικολλημένη πάνω σε μια αφίσα του Τσίρκο Μεντράνο, η οποία και αυτή ήταν επικολλημένη πάνω σε άλλες αφίσες του Τερλέκα, του Βασιλείου, της Δήλας Βαρώνη, και εγώ δεν ξέρω ποιον άλλο. Με αποτέλεσμα το πάχος της κολόνας να ξεπερνάει τα 2,5 μέτρα. Έτσι ώστε να μην μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι. Οι απλοί μεροκαματιάριδες να πάνε στη δουλειά τους. Από πού θα περάσουν, από κάτω? Που
Τι σημαίνει αυτό, Αφισοκόλλη? Παρεμπόδιση κυκλοφορίας πεζών και κατά συνέπεια καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με όλες αυτές τις κατηγορίες, Κουλίκη, ξέρεις που σε βάζω? Πού με βάζεις? Πάνω σε μια βρύση. Και άμα πέσω από τη βρύση? Θα έρθει η γιαγιά μου να σε κατουρίσει. Στη φυλακή θα σε βάλω, Σκουλίκη. Τ' άκουσες? Στη φυλακή θα σε βάλω. Θα σε σκίσω, σου λέω. Εκεί θα σαπίσεις. Να μάθεις να λες ψέματα. Να μάθεις να λες ψέματα. Σε μαθούμε. Έρθε ματούρι. Λοιπόν, τι θα γίνει, Αφισοκόλλη? Θα μιλήσεις? Δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχεις να πεις τίποτα? Αμέλα που θα πεις. Θα τα ξεράσεις όλα, Σκουλίκη, άκουσες! Θα τα ξεράσεις όλα! Δεν πιστεύω να έχεις φάει κανένα πατσά, καμιά γίδα βραστή και να μας φάει βρώμα εδώ μέσα. Όχι. Ωραία. Τότε θα τα ξεράσεις όλα! Δουλειά είχα στα μάξι σου. Αυτές οι αμύσες, αυτό το πινέλο και αυτό που του βάλουμε την κόλλα. Ε, σε ρωτάω. Τι έγινε, κόλλησα? Θα πεθάνεις, Κουλίκη. Πήγε. Κάτω από το γραφείο. Δηλαδή ο κουμπάρος στον κουμπάρο. Ναι. Ναι, θα το κοιτάξω εγώ, στρατηγέ μου. Μείνετε ήσυχος. Ναι, ναι. Τα σέβη μου. Κατάλαβες, φίλε μου? Κατάλαβα, φιλάρακο. Πού οδηγείται η κοινωνία μας, ρε αλήτη? Ε, πού οδηγείται, μου λες? Κάτσε εκεί. Κατάλαβες? Τα καθήκια. Τη μία στην Κρήτη, την άλλη στην Ξάνθη, τώρα στην Πρέβεζα. Σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, ρε Αφισοκόλλη? Σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά μας, ε? Δηλαδή, από εδώ και πέρα, αντί να παίζουν τις κουμπάρες, θα παίζουν τους κουμπάρους? Ή αντί για κουμπαρά, θα έχουνε κουμπάρο και θα χώνουν τα κέρματα από πίσω? Σε ρωτάω, ρε!